θεωρώ πρόκληση, ο κύριος Τζίμερος, που πήγαινε χέρι-χέρι με τη Χρυσή Αυγή μέχρι τώρα, σχεδόν δεν διαχωρίστηκε πουθενά σε όλες τις διαδικασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και γενικότερα στο λόγο του, στην έκφρασή του, στη δημόσια παντού, να έρχεται να μας φέρνει αυτό το κείμενο, το οποίο πραγματικά είναι κατάπτυστο. Κατάπτυστο με κάθε έννοια και με κάθε άποψη. Ποτέ κανείς, ούτε αυτός, δεν μπορεί να εξισώσει τους σύνδεσμους τα θύματα. Αυτό είναι όχι δημοκρατία, αυτό είναι κατάργηση κάθε έννοια λογικής. Και πραγματικά περιμένουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει μια καθαρή θέση ότι σε τέτοια κείμενα δεν είναι δυνατόν να μπει σε συζήτηση. Ωραία. Η αρχική αμηχανία της παράταξης που διοικεί, της παράταξης του κυρίου Πατούλη, περιμέναμε ότι έστω στο τέλος πάντων καθυστερημένα θα δώσει κάτι ουσιαστικό και θετικό σε αυτό που πατρίζει. Όχι αυτό που ξέρετε πριν λίγο ο κύριος Πέπας. Ο κύριος Πέπας με αυτό που είπε συνταυτίζεται με αυτό που έκανε ο κύριος Τζίμερος, δηλαδή να μπουν τώρα θύτες και θύματα στο Ωραία. Ίδιο τσουβάλι. Θεωρούμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πρέπει με κανένα τρόπο πραγματικά αυτό υπερασπίσει την ουσιαστική δημοκρατική του λειτουργία να συζητήσει ένα τέτοιο κατάπιστο κλίμα. Δεν είναι θετική, ελάχιστον βέβαια, από την παράταξη μέχρι τώρα, όσον εκφραστήκαν διαφοροποίηση από την αρχική τοποθέτηση του κυρίου Πέπα. Το θεωρούμε σημαντικό και είναι ουσιαστικό. Ήθελα ακριβώς αυτό να πω στην παράταξη που διοικεί. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει σε τέτοιου είδους ψηφίσματα χεράκι-χεράκι με αυτούς τους δίθεν ανεξαρτητοποιημένους σήμερα από τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, και θα καλούσα, αυτό θα ζητούσα, να γίνει ονομαστική ψηφοφορία σε ένα τέτοιο σοβαρό ψήφισμα. Είχατε πάντως πρόεδρε την ευκαιρία να τα αποσύρετε αυτό το ψήφισμα, να μην έρθει καθόλου σε συζήτηση. Τα κατάφερε ο κύριος Τζίμερος να συζητάμε μια ώρα για αυτά που θα μπορούσε να είχε φέρει. Δεν τα έφερε να σου πει Χρυσή Αυγή ενδεχόμενα κάποιο άλλο των απόψεών του. Έτσι. Αυτή είναι και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να το προσέχουμε νομίζω στην όλη διαδικασία.